Στη Γιουγκοσλαβία. Σύμφωνα με το Σερβικό Κέντρο Ενημέρωσης στην Πρίστινα, οι νατοικές βόμβες έπληξαν χωριό προσφύγων στο Κωσυφοπαίδιο, όπου έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άμαχοι. Την ίδια ώρα, έντονο παρασκήνιο κυριαρχεί στις διπλωματικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τη Μόσχα και τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Διαστάσεις παίρνει πολιτική κρίση στη Ρωσία. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο για τις ευρωεκλογές στη χώρα μας. Στο συνδυασμό του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Δεν αλλάζει ο νόμος Πεπονίδη, επιβεβαιώνει Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης. Σκοτεινά τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας του Σάββα Τσιριγονίδη στον Ταύρο. Πλαφόν 2,5% στις αυξήσεις των διδάκτρων, ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και η ΕΚ βάζει κυβέρνηση. Να περάσουμε όμως πρώτα στις δραματικές εξελίξεις από τη Γιουγκοσλαβία, στους βομβαρδισμούς και στο νέο τραγικό χτύπημα εναντίον αμάχων. Σύμφωνα με τους Σέρβους, πάνω από 50 πρόσφυγες χωρικοί σκοτώθηκαν τη νύχτα όταν νατοικές βόμβες έπληξαν χωριό προσφύγων στο Κωσυφοπαίδιο. Για τη δραματική αυτή εξέλιξη θα μας ενημερώσει τώρα ο ανταποκριτής της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, ο Νίκος Σπέρπας. Νίκο, μας ακούει ο Νίκος Σπέρπας? Σύμφωνα. Σε ακούμε, Νίκο. Σήμερα, εχθές βράδυ, μάλλον λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τα ανατολικά αεροσκάφη προκάλεσαν τη μεγαλύτερη τραγωδία αμάχων εδώ στο Πρίζρεν, όπου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, και συγκεκριμένα στο χωριό Κόριστε. Αυτό βρίσκεται 5 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Πρίζρεν. Πρόκειται, οι νατοικοί πύραυλοι έπληξαν καταβλισμό προσφύγων που ήταν από τα γύρω χωριά, πρόσφυγες που ήταν με τρακτέρ. Ήταν αλβανόφωνοι, Νίκο? Ήταν αλβανόφωνοι και, όπως μας λένε οι αρχές, κατευθύνονταν, πήγαιναν, επέστρεφαν στα σπίτια τους. Αυτό βέβαια ελέγχεται, δεν είναι και τόσο έγκυρη πληροφορία ότι επέστρεφαν στα σπίτια τους. Γεγονός ήταν ότι βρίσκονταν στον καταβλισμό του Κόριστε. Επλήγει ο καταβλισμός αυτός, όπως είπα, στις 10.30 εχθές βράδυ. Πραγματικά αυτό που συναντήσαμε, αυτό που αντικρίσαμε, είναι η εικόνα φρίκης. Ακόμη υπάρχουν εκεί στον καταβλισμό απανθρακωμένα σώματα, παιδάκια, γυναίκες, άνδρες. Στον καταβλισμό αυτό βρισκόταν 600 άτομα. Εδώ πέρα στο νοσοκομείο της Πρίστινας, όπου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, στο νεκροτομείο, υπάρχουν 60 νεκροί. 60 νεκροί, μεταξύ αυτών πάρα πολλά παιδιά. Υπάρχουν επίσης 61 τραυματίες. Αυτούς τους νεκρούς τους περισυλλέξαν τα συνεργεία του νοσοκομείου το πρωί, σήμερα το πρωί. Παρ' όλα αυτά μας λένε, υπολογίζουν αυτοί, ότι οι νεκροί είναι περισσότεροι από 100. Εκεί στον τόπο του εγκλήματος είδαμε πάρα πολλά απανθρακωμένα σώματα. Δεν μπορέσαμε να μετρήσουμε πόσα ήταν. Πάντως εκεί γύρω στους 100 πρέπει να είναι οι νεκροί της νέας τραγωδίας που προκάλεσαν τα ανατοϊκά αεροσκάφη. Εκείνο που μπορούμε να πούμε επίσης είναι ότι το πρωί, την ώρα που τα συνεργεία του νοσοκομείου πήγαν στην περιοχή για να συλλέξουν τους νεκρούς και να βοηθήσουν τους τραυματίες, έγινε νέα επίθεση νατοικών αεροσκαφών με δύο πυράβλους που εξεράγησαν σε πολύ κοντά στον καταβλισμό, δηλαδή γύρω στα 100 μέτρα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα από τους νοσοκομιακούς, από τους γιατρούς και τα ασθενοφόρα. Νίκο, καταλαβαίνουμε όλοι και την ένταση της στιγμής και τη δυσκολία του ρεπορτάζ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω εάν ξέρουμε, αν έχουμε κάποια στοιχεία, με ποιον τρόπο χτυπήθηκαν οι άμαχοι. Από ό,τι μας είπε ο υπεύθυνος της αστυνομίας, είναι με πυράβλους χτυπήθηκαν, θερμικούς πυράβλους, κάπως έτσι τους είπε, δηλαδή προκαλούν μεγάλη θερμότητα όταν εκρήγεται. Είναι η γνωστή πυράβλη με τα βλήματα διασποράς? Είναι δεν ήταν βόμβες διασποράς, δεν ήταν βόμβες διασποράς. Μας είπε ότι το αεροπλάνο, σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, ναι, και από το υλικό που έχουν περισυλλέξει από τους πυράβλους, ήταν ή αμερικάνικο ή βρετανικό Harrier. Αυτά μας είπαν. Μάλιστα. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι, ο λόγος είναι σε σένα ακόμη. Έχω να συμπληρώσω το εξής, ότι από τους 600 πρόσφυγες βρήκαμε 30 πρόσφυγες που επέζησαν την τραγωδία, τη σφαγή. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ο τρόμος ήταν ζωγραφισμένος στα πρόσωπά τους. Μας είπαν ότι την ώρα που έγινε η επιδρομή, Είχαν πέσει να κοιμηθούν οι περισσότεροι στις πλατφόρμες των τρακτεριών, τα οποία τρακτέρια καίγονταν ακόμη και σήμερα, και έγινε το κακό.
Μας είπαν ότι ήταν πραγματικά φρικοί, ότι έζησαν τη φρίκη, ότι δεν μπορούν να περιγράψουν αυτά που θα πούνε. Νίκο, τι να πούμε άλλο ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον απεσταλμένο μας στο Βελιγράδι, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος έχει και αυτός νεότερα. Νίκο, τι λένε στο Βελιγράδι για όλα αυτά που ακούσαμε? Καλό σας μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή μπορείτε ίσως να ακούσετε τις σιρήνες του συναγερμού, οι οποίες χτυπάνε στο Βελιγράδι. Αρχίζει ο συναγερμός και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, από το μεσημέρι. Πριν από λίγη ώρα, η κρατική Ιουγκοσλαβική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι νεκροί είναι πάνω από 100 στο χτύπημα αυτό έξω από το Πρίζνεν στο Κοσμοπέδιο και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της σερβικής τηλεόρασης, μάλιστα, το καραβάνι, ο καταβλισμός μάλλον αυτών των προσφύγων, χτυπήθηκε με 8 πυράβλους κατά προσωπικού. Ίσως δεν ξέρω, άκουσα και τον Νίκο πριν, ίσως η τηλεόραση έχει άλλες πληροφορίες. Είναι οι γνωστές cluster bombs, οι οποίες έχουν πολλά βομβίδια μέσα, τα οποία εκρήγονται σκορπώντας το θάνατο. Ναι, η πληροφορία που είχαμε από τον Νίκο τον Βέλπα ήταν ότι ήταν βόμβες θερμικές. Είναι οι βόμβες οι οποίες κατευθύνονται προς τον πλέον θερμό στόχο. Νίκος, ακούμε. Ναι, εν πάση περιπτώσει, και εδώ είναι συγκλονισμένη βέβαια το Βελιγράδι από το νέο αυτό εγκληματικό, θα πούμε πια, χτύπημα που έχει γίνει κατά αυτών ανθρώπων και μάλιστα προσφύγων. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Βελιγράδι, χθες τη νύχτα υπήρχαν χτυπήματα έξω από την πόλη σε μεγάλους θερμοπαραγωγικούς σταθμούς στη νοτίωση του Βελιγραδίου, το οποίο προκάλεσε διακοπές ρεύματος στην κεντρική και νότια Σερβία και διακοπές ρεύματος σε μεγάλες περιοχές του Βελιγραδίου. Αυτά, Νίκο, θα τα δούμε στη συνέχεια σε λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω στο διπλωματικό πεδίο, τι συμβαίνει, εάν πράγματι υπάρχει διάθεση για απόσυρση δυνάμεων και αν αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή σήμερα από το Κοσμοπέδιο βέβαια των Ιουγκοσλάβων. Χθες, όπως είχαμε μεταδώσει, υπήρχαν πληροφορίες ότι τόσο ο πρόεδρος της Σερβίας Μιλουτίνοβιτς αλλά και ο υπουργός εξωτερικών, συναντήσεις που είχαν με τον Δημήτρη Τσοβόλα, είχαν εκφράσει την ετοιμότητα της Σερβίας να προχωρήσει την υλοποίηση της απόφασής της για απόσυρση δυνάμεων από το Κόσοβο, με την προϋπόθεση όμως ότι θα διακοπούν οι βομβαρδισμοί ώστε να γίνει με ασφάλεια η απόσυρση των δυνάμεων αυτών. Πέρα από αυτού δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς δεν έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δύο ημέρες σε συναντήσεις επίσημες, ούτε συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Δίκη, αλλά ούτε και με την ΕΥΠΑΤΗ αρμοστή των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες, η οποία βρισκόταν εδώ στο Βελιγράδι. Σήμερα βλέπουμε και τις εικόνες, είδαμε προηγουμένως, ήταν οι πρώτοι στρατιώτες που αποσύρθηκαν από το Κοσμοπέδιο και έφτασαν στο Βελιγράδι. Δεν ξέρουμε αν θα έχει συνέχεια η μονομερής αυτή απόφαση του Βελιγραδίου, η μονομερής κίνηση καλής θέλησης, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ανταπόκριση και θα υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος βέβαια αν φτιαχτούν καραβάνια Σέρβων στρατιωτών οι οποίοι αποχωρούν από το Κοσμοπέδιο. Και μάλιστα μετά από το σημερινό χτύπημα. Ακριβώς, θα είναι ένας εύκολος στόχος. Και πρέπει να πούμε κάτι άλλο ακόμη, ότι η αλλαγή τακτικής που έχει κάνει το ΝΑΤΟ την τελευταία εβδομάδα, που χτυπάει αδιακρίτως στόχους πολιτικούς και στρατιωτικούς και όλο το 24ωρο της ημέρας, είναι αυτό που έχει αρχίσει να κλονίζει και την ηθικό των ανθρώπων εδώ στο Ιουγκοσλαβία, καθώς πια καμία μετακίνηση σε κανένα μέρος της Ιουγκοσλαβίας δεν είναι ασφαλής. Μάλιστα. Νίκο Μελέτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγαλύτερο κύμα λοιπόν αεροπορικών βομβαρδισμών από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά της Ιουγκοσλαβίας εξαπέλυσε χθες το βράδυ το ΝΑΤΟ. Τη νύχτα, μεγάλα τμήματα της χώρας βρέθηκαν στο σκοτάδι από τις επιθέσεις με βόμβες γραφίτι. Το ΝΑΤΟ θεωρεί ανεπαρκή την πρώτη κίνηση αποχώρησης Ιουγκοσλαβικών δυνάμεων από το Κόσοβο και συνεχίζει για 52η ημέρα τους βομβαρδισμούς. 900 εξόδους αεροσκαφών σχεδίασαν για το τελευταίο διήμερο οι επιτελείς του ΝΑΤΟ, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 760 αποστολές για ρήψεις βομβών. Στις 9:20 χθες βράδυ ήχησαν για άλλη μια φορά οι σιρήνες στο Βελιγράδι. Από τους βομβαρδισμούς, μεγάλα τμήματα της Ιουγκοσλαβίας βυθίστηκαν για αρκετή ώρα στο σκοτάδι. Στο στόχαστρο βρέθηκαν μονάδες παραγωγής ενέργειας στο Μπρένοβατς, στα περίχωρα του Βελιγραδίου, στο Νόβισαντ και στην Ίς. Επλήγησαν και οδικές αρτηρίες. Η σερβική τηλεόραση διέκοψε το πρόγραμμά της για να μεταδώσει ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με βόμβες γραφίτι που προκαλούν βραχυκυκλώματα σε ενεργειακά δίκτυα. Χωρίς ρεύμα έμειναν και οι πόλεις Σμεντέροβο, Σάμπατς, Κόστολατς, Πίροτ, Λέσκοβατς και Αλέξινατς. Βόμβες έπληξαν αεροδρόμιο στο Ούζιτσε και μια γέφυρα κοντά στο Νόβισα. Όπως μετέδωσε το Ταν Γιούγκ, νατοϊκά αεροσκάφη έριξαν βόμβες διασποράς σε περιοχή ανάμεσα στην Πρίστινα και Ουρόσεβατς και το Πρίζρεν δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις.
Από την έναρξη των επιχειρήσεων, περίπου 1.200 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 5.000 τραυματίστηκαν. Δήλωσε η ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Μέρι Ρόμπισον, μετά την ενημέρωσή τη από τον Ιουγκοσλάβο Υπουργό Εξωτερικών, Ζιβαντίν Γιοβάνοβιτ. 645 νατοϊκά αεροσκάφη επιχειρούν κατά της Ιουγκοσλαβίας και τις επόμενες ημέρες η δύναμη αυτή αναμένεται να αυξηθεί συνολικά σε 1.259 αεροσκάφη με την αποστολή και άλλων αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ιουγκοσλαβικός στρατός ανακοίνωσε ότι μεγάλος αριθμός στρατευμάτων άρχισε να αποσύρεται σταδιακά και κατά μικρές ομάδες για λόγους ασφαλείας από το Κωσυφοπέδιο. На космету зони корпуса остале су и остају снаге корпуса које су спремне, снаге одбране, које су спремне да изврше све постављене задатке у одбрани земље и да спрече свако евентуално оживљавање терористичких банди. Για το ΝΑΤΟ είναι ανεπαρκείς κινήσεις που δεν ανταποκρίνονται στους όρους τερματισμού των βομβαρδισμών. Παραμονή της αφίξεως διερευνητικής αποστολής του ΟΗΕ στο Κωσυφοπέδιο, από κυβερνητικές πηγές στο Βελιγράδι έγινε γνωστό ότι οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις στο Κωσυφοπέδιο θα μειωθούν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων και παράλληλα με την πολιτική διαδικασία τερματισμού των βομβαρδισμών. Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφωνούν για το χαρακτήρα και σύνθεση της Διεθνούς Δύναμης Ασφαλείας, τη διαδικασία αποχώρησης των Ιουγκοσλαβικών δυνάμεων αλλά και της μελλοντικής τους παρουσίας στο Κωσυφοπέδιο. Χθεσινό δημοσίευμα της γαλλικής Μοντ αναφέρει ότι ο Μιλόσεβιτς είναι έτοιμος να δεχθεί ένοπλη ειρηνευτική δύναμη στο Κόσοβο που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η εφημερίδα, επικαλούμενη δυτικές πηγές στη Μόσχα, αναφέρει ότι ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος είναι έτοιμος να αποδεχθεί τους 5 όρους του ΝΑΤΟ και σε αντάλλαγμα επιθυμεί να γίνει σεβαστή η εδαφική κυριαρχία της Ιουγκοσλαβίας, να εγκατασταθεί μια προσωρινή διοίκηση στο Κόσοβο που θα παραμείνει σερβική επαρχία, να μην αναμειχθούν οι δυτικές δυνάμεις στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας του και να του εξασφαλιστεί διεθνής δικαστική ασυλία. Ο μεγιστάνας των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης Ted Turner του CNN κάλεσε τον ΝΑΤΟ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, τονίζοντας ότι η συνέχισή τους μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο με την Κίνα και τη Ρωσία. Βήμα σημειωτών ακολουθούν οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για την ειρήνη στη Ιουγκοσλαβία. Αποφασισμένος για τη συνέχιση των βομβαρδισμών, δηλώνει ο Μπιλ Κλίντον, ενώ ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Άναν κλιμακώνει τις προσπάθειές του για την εξέβρεση λύσης. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα βρεθούν στο Βελιγράδι ο Βίκτορ Τσέρνο Μίρντιν και ο Φινλανδός Πρόεδρος Μάρτι Αχτισάρι. Και ενώ εντείνονται οι νατοϊκές επιθέσεις στη Ιουγκοσλαβία, ο Ρώσος πρεσβευτής στο Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποίησε χτες τις μεγάλες δυνάμεις ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος στις διαδικασίες για ειρήνευση εάν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Με αργούς ρυθμούς συνεχίζονται και οι άλλες διπλωματικές διαβουλεύσεις. Στη Μόσχα, ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ, μετά τις συνομιλίες του με τον Μπόρις Γέλτσιν και τον Βίκτορ Τσέρνο Μίρντιν, διαπίστωσε επίτευξη πρόοδου και δεν θεωρεί πιθανή την αποχώρηση της Ρωσίας από την ειρηνευτική διαδικασία. Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στρόπ Τάλμποτ, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο διαμεσολαβητή Βίκτορ Τσέρνο Μίρντιν, είπε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις για τερματισμό της κρίσης. Επίσκεψη στο Βελιγράδι θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα ο Ρώσος απεσταλμένος για το Κόσοβο Βίκτορ Τσέρνο Μίρντιν και ο πρόεδρος της Φιλανδίας, Μάρτι Αχτισάρι, σε μια νέα προσπάθεια τερματισμού των βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία. Η απόφαση για την από κοινού μετάβαση στο Βελιγράδι ελήφθη στη συνάντηση που είχε χτες το βράδυ στο Ελσίνκι ο Τσέρνο Μίρντιν με τον Φιλανδό πρόεδρο. Η Φιλανδία αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου την εναλλασσόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του State Department, James Rubin, ο Φιλανδός πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά τα Βαλκάνια. Και ενώ συνεχίζεται η διπλωματική κινητικότητα για λύση στο Ιουγκοσλαβικό, στη Μόσχα συζητείται για δεύτερη μέρα στη Δούμα η καθαίρεση του Μπόρις Γέλτσιν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας στη ρωσική πρωτεύουσα Δημήτρη Λιάτσο για να μας δώσει ό,τι νεότερο. Δημήτρη. Ναι, συνεχίζεται και σήμερα για δεύτερη μέρα και μάλλον θα τελειώσει το βράδυ η διαδικασία συζήτησης γύρω από την αποπομπή του Ρώσου Προέδρου. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία που να ανεβάζουν ή να κατεβάζουν το θέμα αυτό. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι μία από τις 5 κατηγορίες, όπως έχουμε ξαναπεί, θα συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 300 βουλευτών που χρειάζεται για να συνεχιστεί παραπέρα η διαδικασία. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, γίνεται καθαρό ότι μάλλον αυτή θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας θα είναι
θετικό, αν μπορώ να το πω έτσι, και για τις εξελίξεις στο διορισμό της νέας κυβέρνησης και στην επικύρωση του Σεργέη Στεπάσιν στη θέση του Πρωθυπουργού της Ρωσίας. Γνωρίζουμε, Δημήτρη, πότε θα γίνει η ψηφοφορία για την επικύρωση του διορισμού του κυρίου Στεπάσιν? Η ψηφοφορία για την αποπομπή Γέλτσιν γίνεται αύριο και την επόμενη εβδομάδα, ίσως την Τρίτη και την Τετάρτη, έχει συνταγματικό δικαίωμα μέχρι και την Τετάρτη η Δούμα να κάνει την ψηφοφορία αυτή. Μια εβδομάδα αφότου κατέθεσε την επιστολή ο Γέλτσιν προς τη Δούμα, και αυτό έγινε την περασμένη Τετάρτη. Οπότε μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουν γίνει καθαρά ορισμένα πράγματα. Το βασικότερο από αυτό είναι αν περάσει, όπως είπα, κάποια από τις πέντε κατηγορίες, αυτό σημαίνει ότι οι βουλευτές τότε ενδιαφέρονται να παραμείνει η Δούμα, να μην διαλυθεί, και ως αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσαν να ψηφίσουν να επικυρώσουν τον Σεργέη Στεπάσιν στη θέση του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να μην διαλυθεί η Δούμα, πράγμα το οποίο όμως σημαίνει ότι μπερδεύονται ακόμα περισσότερο πολιτικά τα θέματα από εκεί και πέρα, διότι από τη μια πλευρά η θέση του Μπορίς Γέλτσιν γίνεται ακόμα πιο δεινή και από την άλλη δεν μπορεί να ελέγξει κανείς ποια κίνηση θα κάνει ο Ρώσος Πρόεδρος για να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη θέση. Δημήτρη, ο υποψήφιος Πρωθυπουργός έχει κάνει κάποιες δηλώσεις σήμερα. Ο υποψήφιος Πρωθυπουργός, ας το πούμε έτσι, ο αναπληρωτής, ο εκτελών χρέη Πρωθυπουργού, αυτό το τίτλο έχει αυτή τη στιγμή, έκανε κάποιες δηλώσεις, συναντήθηκε με Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμιά, ας το πούμε έτσι, κρίσιμη κατάσταση στη Ρωσία. Υπάρχει ένα δύσκολο πολιτικό, κυβερνητικό πρόβλημα, όπως το χαρακτήρισε. Ωστόσο, από εκεί και πέρα είπε όλα θα λήξουν την επόμενη εβδομάδα. Άφησε μια νότα αισιοδοξίας, παρά το γεγονός όμως ότι και ο ίδιος δεν είναι σίγουρος ότι θα γίνει κανονικός πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα. Το ερώτημα, βέβαια, Δημήτρη, που γεννάται είναι ποια θα είναι πλέον η στάση της Ρωσίας ως προς το Γιουγκοσλαβικό μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό τοπίο, και δοθέντως ότι ήδη η Μόσχα έχει δηλώσει πως αν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί θα σταματήσει τις διπλωματικές ενέργειες. Τάνια, αυτό που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή είναι το εξής. Να προσέξουμε τα λόγια του Σιράκ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Γέλτσιν. Χαμογέλασε ακριβώς μόλις ο Γέλτσιν ανέφερε τα λόγια που είπες, και είπε συγκεκριμένα λίγο αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος ότι άλλα αυτά είναι για κατανάλωση δημοσιογραφική, άλλα συζητήσαμε, και έδειξε καθαρά ότι η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να φύγει από αυτή τη διαδικασία. Όμως εκτός από αυτό, η Ρωσία φαίνεται ξεκάθαρα σήμερα, φαίνεται ξεκάθαρα σήμερα η στροφή της Ρωσίας μετά την αποχώρηση του Πριμακόφ από την κυβέρνηση πάνω στο θέμα της κρίσης στη Γιουγκοσλαβία. Εδώ στη Μόσχα αυτή τη στιγμή συζητάνε ότι η αλλαγή της στάσης της Ρωσίας είναι δεδομένη, θα πιέσει από εδώ και πέρα το Μιλόσεβιτς, λένε. Το ερώτημα που μπαίνει σήμερα εδώ πέρα είναι πόσο στοιχίζει η αλλαγή αυτής της θέσης, δηλαδή ποιο είναι το αντάλλαγμα που παίρνει η Ρωσία από τη Δύση για αυτό το θέμα ή που ζητάει να πάρει. Μάλιστα, Δημήτρη Λιάτσο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Από τη Μόσχα θα μεταφερθούμε τώρα στη Γερμανία. Η κρίση στο συνέδριο των Πρασίνων της Γερμανίας έδειξε να εκτονώνεται μετά τη θυελώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από τα επεισόδια εις βάρος του Υπουργού Εξωτερικών Γιώσκα Φίσερ. Περισσότερα θα μας πει ο ανταποκριτής μας στη Βόνη, ο Νίκος Οχυλάς, που τον έχουμε στο τηλέφωνο. Νίκο, σε ακούμε. Ναι, χαιρετώ. Το αποτέλεσμα του συνεδρίου έχει προκαλέσει πραγματικά αντιφατικές αντιδράσεις. Ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Σρέντα χαιρέτησε την απόφαση του συνεδρίου, ενώ αντίθετα η αντιπολίτευση δηλώνει ότι με την απόφαση αυτή οι πράσινοι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ ότι χθες το συνέδριο των Πράσινων αποφάσισε να υποστηρίξει και στο μέλλον τη γραμμή του Υπουργού Εξωτερικών Φίσα, με μόνη απόκληση εκείνη στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί αφότου αρχίσει η αποχώρηση των σερβικών στρατευμάτων, το συνέδριο πρότεινε να γίνει πρώτα η διακοπή των βομβαρδισμών και μετά η αποχώρηση. Πρόκειται δηλαδή για απλή πρόταση που ο κύριος Φίσα δεν είναι αναγκασμένος να εφαρμόσει στο κυβερνητικό του έργο. Απόδειξη ότι και ύστερα από τη σημερινή δήλωση του ΝΑΤΟ ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, δεν υπήρξε αντίρρηση εκ μέρους του κυρίου Φίσα. Κατά τα άλλα, οι πράσινοι, όπως θα λέγαμε, γλύφουν τώρα τις πληγές που άφησε το χτεσινό συνέδριο. Η ηγέτης του κόμματος, Ράτκε, δήλωσε το πρωί ότι δεν υπολογίζει με διάσπαση της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, που ως γνωστόν ζητάει την άμεση και οριστική διακοπή του πολέμου. Όμως οι αποχωρήσεις από το κόμμα έχουν αρχίσει ήδη, και αυτό, σύμφωνα με παρατηρητές, θα μπορούσε να πάρει τις επόμενες εβδομάδες τη μορφή χιονοστιβάδας. Εν τω μεταξύ, τα μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι
ο μεγάλος, ίσως ο μοναδικός νικητής του συνεδρίου είναι ο γιος Καφίσα. Και μόνο η αριστερή εναλλακτική εφημερίδα Τάκη Zeitung, που μέχρι τώρα υποστήριζε τη γραμμή του Φίσα, ασκεί σήμερα σφοδρή κριτική στην απόφαση του συνεδρίου, γράφοντας ότι έτσι δίνεται πίστοση πολέμου, έτσι λέει αυτολεξή, στον κύριο Φίσα, και ότι οι πράσινοι μεταλλάχθηκαν τώρα χάρη της εξουσίας στο πιο καιροσκοπικό κόμμα της Γερμανίας. Μάλιστα, Νίκο Χιλά, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα από τη Βόνη. Να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φινλανδό Πρωθυπουργό, κύριο Λιτόνεν. Είχε ζημέρο Πρωθυπουργό. Η Φινλανδία αναλαμβάνει τον Ιούλιο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κύριος Σιμίτης συζήτησε με τον ομόλογό του προτάσεις για εξέβρεση λύσης στο Κόσοβο. Περισσότερα όμως θα μας πει Λίνα Μπεθάνη, η οποία παρακολούθησε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Λίνα, καλησπέρα, σε ακούμε. Γεια σας, λοιπόν. Από ό,τι είδαμε, Τάνια, νωρίτερα, οι βομβαρδισμοί μπορεί να συνεχίζονται. Συνεχίζονται όμως και οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική επίλυση του προβλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Φινλανδία αναλαμβάνει αμέσως και όχι από τον Ιούλιο πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κρίσης στο Κωσυφοπαίδιο. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φινλανδό ομόλογό του, τον κύριο Λιπόνεν. Συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και θα πρέπει να πούμε ότι τις προσεχείς ημέρες θα μεταβεί στη Φινλανδία ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Πρόκειται για μια σημαντική επίσκεψη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρέπας, καθώς θα μεταφερθεί στην Φινλανδία η ελληνική εμπειρία από την προσπάθεια για πολιτική επίλυση του προβλήματος. Ο κύριος Ρέπας εξέφρασε την ευχή και την πεποίθηση ότι αυτή η προσπάθεια της Φινλανδίας θα αποφέρει καρπούς. Θα πρέπει να πούμε ότι τον νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Γερμανικής Βουλής, τον κύριο Τίρζε. Ο κύριος Τίρζε έγινε λίγο αργότερα δεκτός και στο Προεδρικό Μέγαρο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Στεφανόπουλο. Για να επανέλθω στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα πρέπει να πω ότι όσον αφορά για τις νιοψίες για την εφαρμογή του εμπάργκο κατά της Γιουγκοσλαβίας, ο κύριος Ρέπας είπε ότι οι ελληνικές θέσεις και οι επιφυλάξεις θα διατυπωθούν στην προσεχή συνεδρίαση που θα γίνει στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων και σε κάθε περίπτωση η Αθήνα θα επαναλάβει τους τρεις όρους που έχει θέσει, που είναι να μην πραγματοποιηθούν οι νιοψίες κάτω από τον 40ο παράλληλο, να μην γίνονται αδιακρίτως και να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ας παρακολουθήσουμε όμως το τι είπε ο κύριος Ρέπας για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός με τον ομόλογό του της Φινλανδίας. Αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Λίνα. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, τον κύριο Λιπόνεν. Η Φινλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο εξάμηνο. Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, κύριος Αχτισάρη, πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλίες σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο ως Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επικοινωνία αυτή των δύο πρωθυπουργών, της Ελλάδος και της Φινλανδίας, οδήγησε στην κοινή θέση τις επόμενες ημέρες να επισκεφθεί την Φινλανδία ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος θα πληροφορήσει τη φιλανδική κυβέρνηση, θα μεταφέρει την πείρα της ελληνικής κυβέρνησης για θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση ή τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης στο Κωσυφοπαίδιο. Πιστεύουμε η προσπάθεια αυτή, μεταξύ των άλλων που έχουν αναλυφθεί, να είναι θετική, να αποδώσει. Πριν από μία ώρα περίπου, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σιμίτης ανακοίνωσε το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Να συνδεθούμε τώρα με τα γραφεία του κινήματος στη Χαριλάου Τρικούπη και τη συνάδελφο Ρούλα Καμπουριάνη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ρούλα, ο κύβος ερήφθη λοιπόν. Πράγματι έτσι είναι. Ευρωψηφοδέλτιο που το χαρακτηρίζει η συνέχεια και η ανανέωση, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τις επικείμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου. Επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου είναι και πάλι ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Δημήτρης Τσάτσος.
Να θυμίσουμε ότι στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 1994, το ΠΑΣΟΚ με το 37,60% των ψήφων είχε εκλέξει 10 ευρωβουλευτές. Και να σας διαβάσω τα πρώτα ονόματα στην ευρωλίστα. Όπως είπαμε, επικεφαλής είναι ο καθηγητής Δημήτρης Τσάτσος. Ακολουθούν ο κύριος Γιάννης Σουλαδάκης, βουλευτής, πρώην μέλος του εκτελεστικού γραφείου, ο κύριος Γιώργος Κατηφόρης, οικονομολόγος ευρωβουλευτής, ο κύριος Γιάννης Κουκιάδης, καθηγητής, ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου, δημοσιογράφος, η κυρία Άννα Καραμάνου, ευρωβουλευτής, ο κύριος Αλέκος Μπαλτάς, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, η κυρία Μένη Μαλιώρη, είναι πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, ο κύριος Μανώλης Μαστοράκης, μέλος της ΚΕΔΚΕ, η κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, είναι διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ο κύριος Ηλίας Πλασκοβίτης, οικονομολόγος, και ο κύριος Χρήστος Φάκας, είναι πρόεδρος της ΓΕΣΑΣΕ. Να σημειώσουμε ότι στη θέση του κυρίου Σουλαδάκη, ήταν βουλευτής επικρατείας, θα πάει ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, είναι ο υφυπουργός Οικονομικών, και στη θέση του κυρίου Μπαλτά, στην βουλευτική του θέση στην Αιτωλοκανανία, ο κύριος Παπαλέξης. Όπως παρατηρείτε από τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τρεις είναι και πάλι υποψήφοι. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης σημείωσε ότι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές τάξεις. Να δούμε τι δήλωσε. Η εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο χρειάζεται γνώση, χρειάζεται ενημερότητα γύρω από τα ευρωπαϊκά προβλήματα και χρειάζεται, θα έλεγα, και ιδιαίτερη ικανότητα για να αντιμετωπιστούν τα πολύπλοκα αυτά θέματα τα οποία εξετάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ευρωψηφοδέλτιο το οποίο σας παρουσιάζουμε, προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις πλευρές της ευρωπαϊκής πολιτικής, από τα θέματα των θεσμών, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, μέχρι και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα, αλλά είναι σημαντικά, όπως τα θέματα του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Συμμετέχουν στο ευρωψηφοδέλτιο πρόσωπα από διάφορους κοινωνικούς χώρους, από διάφορες επαγγελματικές ομάδες, ακριβώς για να υπάρχει η συνολική έκφραση των απόψεων οι οποίες κρατούν στην ελληνική κοινωνία, στο χώρο το δικό μας, βέβαια, ως προσορισμένα θέματα. Ο αλβανόφωνοι πρόσφυγες νεκροί από βόμβες. Τη διεξαγωγή έρευνας ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ. Στο σκοτάδι βυθίστηκαν και πάλι το Βελιγράδι και πολλές άλλες πόλεις της Σερβίας μετά από βομβαρδισμό με βόμβες γραφίτι. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί, λέει η συμμαχία. Επίδειξη πολέμου στην Αλβανία, ασκήσεις με πραγματικά πυρά από το αμερικανικό πυροβολικό που υποστηρίζει τα ελικόπτερα Απάτσι. Κανένα σημείο σύγκλησης μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έκκληση του ιδιοκτήτη του CNN, Ted Turner, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί πριν οδηγήσουν σε παγκόσμιο πόλεμο. Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τις ευρωεκλογές παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη η προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάγωσε η παγκόσμια κοινή γνώμη από την είδηση ότι οι νατοϊκοί πύραυλοι ισοπαίδωσαν καταβλισμό Κωσοβάρων, με αποτέλεσμα πάνω από 100 άτομα, τα περισσότερα γυναίκες και παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει δραματικά τα ήδη στενά περιθώρια για την αναζήτηση πολιτικής διεξόδου παρά τη δραστηριοποίηση της Ρωσίας και των Ηνωμένων Εθνών. Η απειλή για γενίκευση του πολέμου είναι πλέον ορατή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πρώτη φορά ελικόπτερα Απάτσι έκαναν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο έδαφος της Αλβανίας. Τα σερβικά μέσα ενημέρωσης επιρρύπτουν τις ευθύνες για τη νέα τραγωδία στο ΝΑΤΟ και υποστηρίζουν ότι εξαπέλυσε την επίθεση με βόμβες διασποράς. Ωστόσο, η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν επιβεβαιώνει το γεγονός, ενώ ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα. Από το λόγο στην πράξη, το ΝΑΤΟ έχει εντείνει τις αεροπορικές επιχειρήσεις του στη Γιουγκοσλαβία. Η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο εφιαλτική από την έναρξη των βομβαρδισμών. Οι βόμβες γραφίτι χτύπησαν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα το Βελιγράδι και το Νόβισαντ να βυθιστούν στο σκοτάδι. Στο προσκήνιο οι βομβαρδισμοί, στο παρασκήνιο η διπλωματία. Ωστόσο η Ρωσία επιμένει ότι δεν είναι εφικτή η συνύπαρξη των δύο και απειλεί να αποχωρήσει από τη διπλωματική διαδικασία όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Το κλίμα διαφωνιών μεταφέρθηκε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο απέτυχε να καταλήξει στη σύνταξη επίσημης απάντησης για το βομβαρδισμό της πρεσβείας της Κίνας στο Βελιγράδι. Πάντως για το θέμα αναμένεται να συγκληθεί νέα συνεδρίαση.
Το πιο αιματηρό λάθος του ΝΑΤΟ αποτελεί το νέο φωνικό χτύπημα με θύματα αλβανόφωνους πρόσφυγες στο χωριό Γκόριτσα κοντά στο Πρίζρεν. Οι Βρυξέλλες πάντως περιορίζονται να δηλώσουν ότι διεξάγεται έρευνα. Ενώ οι Σέρβοι αναφέρουν ότι οι πύραυλοι έπεσαν σε χωράφι όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες πρόσφυγες αλβανικής καταγωγής. Το άσχημο πρόσωπο του πολέμου αποτυπώνεται στις εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, οι οποίες είναι πραγματικά φρικτές. Ο ανατριχιαστικός ήχος που αφήνουν οι μηχανές των αεροσκαφών του ΝΑΤΟ έφερε χθες βράδυ το μήνυμα του θανάτου στους 500 Αλβανούς πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στον καταβλισμό Κόρισα στο δυτικό Κόσοβο. Η ώρα ήταν 11.30. Οι περισσότεροι μόλις είχαν πέσει για να κοιμηθούν. Αθώοι άνθρωποι, κυνηγημένοι από τα σπίτια τους, αισθάνονται και την απειλή αυτών που θα έπρεπε να τους προστατεύουν. Ακολουθούν τρεις εκρήξεις, σφαγή. Δεκάδες βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Άλλοι καίγονταν, άλλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Φωνές, κλάματα, πανικός, στιγμές φρίκης. Εδώ στο Πρίζρεν, σε αυτόν εδώ τον προσφυγικό καταβλισμό, τραγικό θάνατο βρήκαν δεκάδες άτομα. Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 100. Okay, well, Jake, let me again make the point that I always make. NATO does not target civilians. That's it. Let's be perfectly clear. I'm not going to speak on this incident until I have the facts, until I have the full story. 30 από τους 400 επιζώντες βρήκαν καταφύγιο σε διπλανό σπίτι. Ο τρόμος αποτυπώθηκε για πάντα στο πρόσωπό τους. Στο νεκροτομείο του Πρίζρεν μεταφέρθηκαν 58 νεκροί, μεταξύ αυτών πολλά γυναικόπαιδα. Εικόνες αποκάλυψης. Σε τρεις σακούλες τα συνεργεία του νοσοκομείου έχουν περισυλλέξει τα μέλη αγνώστου αριθμού νεκρών. Κάποιος πατέρας σε απόγνωση προσπαθεί να βρει το γιο. Given the past practice of the Belgrade television of misleading the world and misleading the Serb people with blatant, outright lies, I would urge everyone involved to treat Belgrade's information on this subject with extreme caution until NATO, which has shown its willingness to admit when mistakes were made, has been able to complete its assessment of what happened. Εξιδεάνες τραυματίες νοσηλεύονται επίσης στο νοσοκομείο του Πρίζρεν. Οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά. Το πόρισμα εμπειρογνωμόνων της αστυνομίας που εξέτασαν τον τύπο των πυράβλων που έπληξαν τον καταβλισμό αναφέρει ότι εκτοξεύτηκαν ή από αμερικάνικα αεροσκάφη ή από βρετανικό Harrier. Η συνέχιση των βομβαρδισμών στο Κωσυφοπαίδιο φαίνεται ότι αναγκάζει το Βελιγράδι να αναθεωρήσει το σχέδιό του για σταδιακή αποχώρηση των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Ιουγκοσλάβος πρεσβευτής στην Αθήνα. Τη νύχτα, τα ανατοϊκά αεροσκάφη έριξαν βόμβες γραφίτι που προκαλούν βραχυκύκλωμα στην ηλεκτροδότηση, βυθίζοντας τη Γιουγκοσλαβία στο σκοτάδι. Ο καλός καιρός στάθηκε σύμμαχος των ατοϊκών αεροσκαφών χθες το βράδυ, διευκολύνοντας τις επιδρομές εναντίον ποικίλων στόχων σε ολόκληρη τη Γιουγκοσλαβία. Πολλές πόλεις βυθίστηκαν στο σκοτάδι μετά την επίθεση με βόμβες γραφίτι εναντίον μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα περίχωρα του Βελιγραδίου, στο Νόβι Σαντ, στη Νίς και στο Μπρένοβατς, ενώ επιθέσεις με βόμβες διασποράς και πυράβλους δέχθηκαν η περιοχή της Πρίστινας και του Πρίζρεν. Παρά την κλιμάκωση των ατοϊκών επιχειρήσεων και την άρνηση του στρατηγίου να εγγυηθεί την ασφάλειά τους, οι σερβικές δυνάμεις, στρατιωτικές και αστυνομικές, συνεχίζουν να αποσύρονται σε μικρές ομάδες από το Κωσυφοπαίδιο. Να
Господа полицајци, здраво! Ο πρέσβης της Ιουγκοσλαβίας στην Αθήνα, Ντράγκομιρ Βουτσίτσεβιτς, δήλωσε πως η μερική αποχώρηση των σερβικών στρατευμάτων πραγματοποιείται σε ένδειξη της επιθυμίας του Βελιγραδίου η κρίση να επιληθεί με πολιτικά μέσα. Povlačenje tih snaga će se nastaviti paralelno sa povlačenjem, sa obustavljanjem agresije i sa povlačenjem vojske i naoružanja NATO sa granica Jugoslavije. Το ΝΑΤΟ επιμένει πως η όποια μερική αποχώρηση των Σέρβων από το Κωσυφοπαίδιο είναι ανεπαρκής και ίσως τέχνασμα. And the group of soldiers shown on TV and television yesterday, we evidently believe it is once again only a token effort of Milosevic to give the impression a withdrawal has begun. Παρά τη σταθερά άκαμπτη στάση του ΝΑΤΟ, ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς εμφανίζεται τώρα πιο διαλλακτικός. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Mondo, ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος θα δεχόταν ξένη ένοπλη δύναμη στο Κωσυφοπαίδιο, αν μεταξύ άλλων η δύναμη αυτή τελούσε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και αν δεν ανεξαρτητοποιεί το Κωσυφοπαίδιο. Το ΝΑΤΟ πάντως δείχνει αποφασισμένο να επιβάλλει την παρουσία του στην περιοχή. Αν κρίνει κανείς και από το νομοσχέδιο που ψήφισε το Αμερικανικό Κογκρέσο και το οποίο προβλέπει εκταμείευση 11 δισεκατομμυρίων 800 εκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των εξόδων της επιχείρησης στο Κωσυφοπαίδιο. Την ίδια ώρα, ο νατοϊκός στόλος του Ατλαντικού ετοιμάζεται να αποπλέψει από το λιμάνι της Λισαβόνας στις 24 του μηνός. Ο Τεντ Τέρνερ, ιδιοκτήτης του CNN και μεγιστάνας του τύπου, εντυπωσίασε με την έκκλησή του ο πόλεμος να σταματήσει και να σφραγιστεί με την καλύτερη δυνατή συμφωνία με το Βελιγράδι. Αν συνεχιστεί η επιχείρηση, είπε ο Τέρνερ, ίσως εμπλακούν στον πόλεμο η Ρωσία και η Κίνα. Τα εφιαλτικά σενάρια για χερσαία επέμβαση έρχονται όλο ένα και πιο κοντά. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι πρώτη φορά ελικόπτερα Απάτσι που σταθμεύουν στην Αλβατία έκαναν εκπαιδευτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Στην καταγραφή όλων των Αλβανών του Κωσόβου αναμένεται να προχωρήσει από την ερχόμενη εβδομάδα η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Σκοπός της απογραφής αυτής είναι αφενός να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον πραγματικό αριθμό των προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα. Αφετέρου, να ξεκινήσει η οικονομική υποστήριξη αυτών με ένα ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Παντελή Μάγκο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Ότο Σίλι, εξέφρασε την ανησυχία του για τις μάχες που διεξάγονται στα σύνορα Αλβανίας-Γιουγκοσλαβίας, ενώ σημείωσε πως οι περίπου 440.000 πρόσφυγες ενδεχομένως και να ξεπεράσουν τις 700 μέσα στο προσεχές διάστημα. Στο πολιτικό τοπίο, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ήρθαν για μια ακόμα φορά σε ρήξη για την κατάσταση στο Κόσοβο. Η κυβέρνηση εξέφρασε με ψήφισμα του Κοινοβουλίου την υποστήριξή της στην κυβέρνηση που σχημάτισε στο Κόσοβο ο Χασίν Θάτσι και υποστηρίζεται από τον Ουτσεκά. Ενώ το κόμμα του Σάλι Μπερίσα συντάχθηκε με τον Ιμπραήμ Ρουγκόβα. Ο Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκεν Σπόλο, εξήγησε στην ελληνική τηλεόραση το λόγο που το κόμμα του επέλεξε να στηρίξει ένα μετριοπαθή ηγέτη όπως ο κύριος Ρουγκόβα. Mr. Rugova has been elected by the Kosovo people as president of Kosovo, though Belgrade never recognized his elections. He is a person that is widely appreciated, widely supported by the Albanian people. Από χθες βράδυ τα ελικόπτερα Apache άρχισαν ξανά τις εκπαιδευτικές πτήσεις, οι οποίες είχαν διακοπεί λόγω των δύο πτώσεων που σημειώθηκαν πρόσφατα. Στο αεροδρόμιο Ρήνας των Τυράννων βρίσκεται και ένα F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση με βλάβη στον κινητήρα, όπως ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, άλλοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για αεροσκάφος που επλήγει από τη σερβική αεραμίνα. Συνάδελφοι ξένων πρακτορείων, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσο η πτώση του ΜΙΚ ήταν αποτέλεσμα της αντίδρασης του Τσεκά ή μιας ουσιαστικής παρέμβασης των πυραυλικών συστημάτων του ΝΑΤΟ. Αδειάζει λοιπόν η κλεψίδρα των διπλωματικών πρωτοβουλειών και ο χρόνος φαίνεται να τρέχει υπέρ του πολέμου. Κέντρο των διαβουλεύσεων για να αποτραπεί η πλήρης κατάρρευση της ειρηνευτικής προσπάθειας παραμένει η Μόσχα, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας καταβάλει ίστατη προσπάθεια να κάμψει τις αντιρρήσεις της Κίνας και να συζητηθεί το σχέδιο των 8. Αδιέξοδο ως στασιμότητα χαρακτηρίζουν το κλίμα που επικρατεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Σεργέη Λαυρόφ, προειδοποίησε πως η πρόταση της ομάδας των 8 για διέξοδο από την κρίση δεν έχει καμία ελπίδα αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του ΝΑΤΟ εναντίον της Ιουγκοσλαβίας και αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα της Κίνας. Until the bombing stops.
in our reach. If, on the other hand, our mediating offer is considered as something which could be used to deliver ultimatums, then this is not going to work. Και ενώ η Κίνα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι με τον βομβαρδισμό της Κινέζικης Πρεσβείας αποσκοπούν να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό καθεστώς της χώρας τους, οι πολυμερείς διπλωματικές επαφές στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν σημειώνουν καμία πρόοδο. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στρόουπ Τάλμποτ ανέφερε στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Χαβιέ Σολάνα, στις Βρυξέλλες, το περιεχόμενο των συνομιλιών του στη Μόσχα. The fundamental problems here are not between NATO and Russia, despite the fact that we do have a profound disagreement about use of force. The fundamental problem is with Belgrade. Στον κύκλο των χωρών που μεσολαβούν για πολιτική λύση στο Γιουγκοσλαβικό μπαίνει και η Φιλανδία. Ο πρόεδρος Μάρτι Αχτασάρη συναντάται σήμερα στην Ολλανδία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν και την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με τον Ρώσο ειδικό απεσταλμένο Βίκτορ Τσερνομίρντιν θα μεταβούν στο Βελιγράδι. Ο ηγέτης των Αλβανόφωνων Ιμπραήμ Ρουγκόβα έχει συνομιλίες στο Λονδίνο με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ και με εξόριστους ηγέτες των Αλβανόφωνων για να προετοιμάσουν μελλοντικό σχέδιο διακυβέρνησης του Κωσυφοπεδίου. Ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ, επιστρέφοντας από τη Μόσχα, συναντήθηκε στο Παρίσι με τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου Μίλο Τζιουγκάνοβιτς. Ο Τζιουγκάνοβιτς εξέφρασε την ελπίδα να διαδεχθεί η διπλωματία το συντομότερο δυνατόν την πολιτική των βομβαρδισμών. Η παράταση της κρίσης στο Κωσυφοπέδιο θέτησε κίνδυνο τη συνοχή των Βαλκανίων συνολικά. Αυτή είναι η κοινή διαπίστωση των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην τριμερή συνάντηση που είχαν στη Σόφια. Μεσούσης της γιουγκοσλαβικής κρίσης και της γενικευμένης αποσταθεροποίησης στα Βαλκάνια. Η τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας στη Σόφια αναδεικνύει την ελπίδα για μια ενιαία βαλκανική φωνή τόσο στις διαδικασίες ειρήνευσης όσο και για τη συγκράτηση φυγόκεντρων δυνάμεων την επόμενη μέρα του πολέμου. Ο πρώτος γύρος συνομιλιών των τριών Υπουργών Εξωτερικών άνοιξε στους ηλιόλουστους κήπους της Μπογιάννα, το φημισμένο προάστιο της Σόφιας, όπου τίποτα δεν υποδήλωνε πως λίγα χιλιόμετρα μακριά ένα ενεργό ηφαίστειο απειλεί να την άξει την ειρήνη στα Βαλκάνια. Κοινή διαπίστωση Παπανδρέου, Πλέσου και Μιχαήλωβα είναι ότι όσο παρατείνεται η κρίση, υπονομεύεται η συνοχή των Βαλκανίων. Είναι απαραίτητο μέσα σε αυτή την αρχή του σουβασμού των συνόρων να συνδυαστεί με τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων και μηνωτικών δικαιωμάτων των δημοκρατικών διαδικασιών. Οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται επίσης να υποστηρίξουν την ιδέα της σύναψης ενός συμφώνου σταθερότητας για τα Βαλκάνια μετά τη λήξη της σύγκρουσης στην περιοχή. Ήδη ο Γιώργος Παπανδρέου επικοινώνησε τηλεφωνικά από τη Σόφια με τον Γιώσκα Φίσερ και μέσω του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών εξέθεσαν τις απόψεις τους και οι δύο ομολογοί του. Διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα είναι η απομηχανή η οποία θα τραβήξει, θα συμπαρασύρει αν θέλετε ολόκληρη την περιοχή σε μια οικονομική ανάπτυξη και σε μια κοινωνική σταθερότητα. Το απόγευμα οι τρεις αντιπροσωπείες συνέχισαν τις συνομιλίες τους στο τουριστικό θέρετρο Ισκάρ, νότια της Σόφιας, ενώ αύριο συνεδριάζει η ολομέλεια των τριών αντιπροσωπιών στην Μπογιάννα, όπου αναμένεται να υιοθετηθεί κοινή διακήρυξη για τα αποτελέσματα της συνάντησης.